διαστάσει πήρε η καταγγελία τη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, στην οποία γινόταν λόγο για εκλεγμένο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίο φέρεται να απείλησε αστυνομικού τη τροχέα ΒΟΑΚ μετά τη βεβαίωση προστίμου για παράβαση στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη το περασμένο Σάββατο. Λίγε ώρε μετά, ο βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Ιγουμενίδη, έκανε γνωστό ότι η παράβαση βεβαιώθηκε στον ίδιο, ωστόσο εξέφρασε την οργή του, χαρακτηρίζοντα ψευδή τι αναφορέ του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών των Χανίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου όχι μόνο δεν αποδέχθηκε το πρόστιμο ως όφιλε, αλλά θυμίζοντας άλλες εποχές που έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, άρχισε να απειλεί τους συναδέλφους μας. Μάλιστα, ακόμα και ο διοικητής της υπηρεσίας, Ξανθάκης Νικόλαος, δέχθηκε τηλεφώνημα για το εν λόγω περιστατικό και απειλήθηκε τόσο αυτός όσο και η αστυνομική της υπηρεσίας του με μετάθεση. Τον κύριο Ξανθοδάκη, βέβαια, ούτε τον γνωρίζω ούτε έχω συνομιλήσει ποτέ μαζί του. Τα όσα είδα στο δελτίο τύπου της Ένωσης Αστυνομικών σήμερα μου προκάλεσαν αφενός έκπληξη και αφετέρου οργή. Οργή για το γεγονός ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων αποφάσισε σήμερα να ασχοληθεί μαζί μου, διαστρεβλώνοντας γεγονότα και καταστάσεις και ισχυριζόμενοι γεγονότα ψευδή που ουδέποτε έλαβαν χώρα. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για αθλειότητες του δελτίου τύπου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων και τόνισε ότι δεν ταιριάζει ούτε στο ήθος ούτε στην ηθική και την κουλτούρα του ως αριστερός να απειλεί με μεταθέσεις και να κάνει όσα του καταλογίζει η Ένωση. Το θέμα σχολίασε με ανάρτησή του στο Twitter και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, διαμηνύοντας πως ούτε κατά διάνοια δεν πρέπει να αλλάξει οτιδήποτε όσον αφορά την κλίση και τις ποινές που επιβλήθηκαν στον εν λόγω βουλευτή για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι βουλευτές είναι οι πρώτοι που πρέπει να τηρούν τους νόμους. Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, σημειώνοντας ότι διαπιστώθηκε η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής από όχημα το οποίο οδηγούσε βουλευτής που εκλέγεται στην Περιφέρεια Κρήτης χωρίς να φέρει άδεια κυκλοφορίας οχήματος κατά την ώρα του ελέγχου.